bloody hooligans, isn't it? Ολόκληρη η ομάδα της εκπομπής οδηγώντας σας εύχεται χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και το 2023 να σας χαρίσει πολλά και ασφαλή χιλιόμετρα. Με ευκαιρία την τελευταία εκπομπή του οδηγώντας για το 2022 θα ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο να είναι το 2023 που μας μπαίνει σε λίγες μέρες. Για μια εκπληκτική ιστορία μας ενημέρωσε η Mazda λίγο πριν τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Στην Ιαπωνία η τέχνη του οριγκάμι συνδέεται με δώρα, ψυχαγωγία μέχρι και με μαθηματικά. Ο χάρτινος γερανός όμως, το πιο δημοφιλές σχέδιο οριγκάμι, πιστεύεται ότι έχει και θαυματουργές δυνάμεις. Η ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη ίσως αποτελεί την καλύτερη αντιπροσώπευση του θρύλου του Σενμπαζούρου. Υποφέροντας από δηλητηρίαση λόγω της ραδιενέργειας από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα το 1945, η κοπελίτσα αποφάσισε να διπλώσει 1000 γερανούς με την ελπίδα να εκπληρωθεί η ευχή της και να γίνει καλά. Η ιστορία της είχε τεράστια πύχηση σε όλη την Ιαπωνία και οι χάρτινοι γερανοί μέχρι σήμερα συνεχίζουν να είναι σύμβολα ανάρρωσης και να στέλνουν μηνύματα ειρήνης και ελπίδας. Στη Χιροσίμα υπάρχει ακόμη και ένα κτίριο που έχει το όνομα Χάρτινος Γερανός. Μετά από 40 σχεδόν χρόνια διάκοπης κυκλοφορίας, η γνωστή πορτοκαλί σειρμή του ηλεκτρικού, γραμμή 1 του μετρό, θα ανανεωθούν με τη χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ. Η όλη ανανέωση αφορά 14 σειρμούς με σκοπό να αυξηθεί ο χρόνος ζωής τους για μία ακόμη 25ετία. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια και θα στοιχήσει 65 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ άλλων παραβάσεων, προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων κινητήρων συνεχούς ρεύματος με σύγχρονους κινητήρες αναλωσόμενου και η αντικατάσταση του συστήματος έλξης της περιστρεφόμενης γεννήτριας των αεροσυμπιεστών και του πνευματικού συστήματος, καθώς και η αναβάθμιση του κλιματισμού και των διευκολύνσεων για τους επιβάτες ΑΜΕΑ. Τελικά θα έχουμε και ένα συνολικό και ουσιαστικό αισθητικό lifting των σειρμών αυτών. Η εξαιρετική συνεργασία της Citroën με τους παραγωγούς Pathé, Treasure Films και τις εκδόσεις Albert René κατέστησε δυνατή τη δημιουργία του πρωτότυπου άρματος που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της ταινίας στη Γαλατεία και είναι εμπνευσμένο από το εμβληματικό Ντεσεβό. Η Citroën παρήχε στην ομάδα έναν εξ ολοκλήρου ηλεκτρικό στόλο 10 οχημάτων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ζένας ταινίας του Αστερίξ, που είναι άλλη μία πρωτιά για μια γαλλική κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Η Citroën και ο κόσμος του Αστερίξ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γαλλικής ιστορίας και κουλτούρας. Αυτή η συνεργασία οδήγησε στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης εκδοχής του νέου λογότυπου της Citroën, όπου τα διάσημα σεβρόν του εμβλήματος τοποθετήθηκαν μέσα σε ένα οβάλ ενισχυμένο με τα φτερά από το κράνος του Αστερίξ. Η ταινία Αστερίξ και Οβελίξ The Middle Kingdom θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στην Ελλάδα στις 2 Φεβρουαρίου του 2023. Τελικά και μετά από πολλές σκέψεις, συσκέψεις και βέβαια ορέξεις, γίνεται πραγματικότητα το πολύ προοδευτικό και πιθανά προβληματικό ωράριο ανεφοδιασμού των καταστημάτων της Αθήνας. Τα φορτηγά με μεικτό βάρος πάνω από 2 τόνους μπορούν να κυκλοφορούν και να ανεφοδιάζουν τα καταστήματα από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί.
κατά τη διάρκεια της νύχτας δηλαδή. Τις υπόλοιπες ώρες μπορούν να κυκλοφορούν φορτηγά κάτω των 2 τόνων ή ηλεκτρικά φορτηγά με μεικτό βάρος μέχρι και 2,5 τόνους. Στόχος, η αποσυμφόρηση των δρόμων και η μείωση της ρύπανσης. Ας δούμε όμως πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ανάγκης για προσωπικό των καταστημάτων που θα δουλεύει τις αντίστοιχες ώρες. Περίοδος μεταγραφών στη Φόρμουλα 1, αν και οι μετακινήσεις πιλότων ήταν γνωστές πριν το τελευταίο αγώνα. Στις τρεις μεγάλες ομάδες δεν έχουμε αλλαγές, πέρα από τους Ρικιάρντο και Σουμάχερ που πήγαν οδηγοί δοκιμαστές σε Red Bull και Mercedes αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα, ο Αλόνσο πάει στην Άστον Μάρτιν. Τη θέση του στην Αλπίν παίρνει ο Γκασλί και τη δικιά του στην Αλφα Τάουρι ο Ντεβρίς. Τη θέση του Ρικιάρντο στη Μακλάρεν παίρνει ο Πιάστρι. Του Σουμάχερ στη Χάς ο Χούκεμπερκ και του Λατίφη στη Williams ο Σάρτζεντ. Χαμός όμως έγινε και στους επικεφαλείς των ομάδων. Είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο Μπινότο παρετήθηκε από τη Φεράρι. Οι Ιταλοί πρότειναν τη θέση στο Φρεντ Βασέρ της Αλφα Ρωμαίο, που δέχτηκε μετά από πολλή σκέψη όμως. Θα είναι ο team principal και ο general manager της σκουντερία. Στην Αλφα Ρωμαίο, την ομάδα της Ζάουμπερ δηλαδή, πήγε ο Αντρέας Σέιν από τη Μακλάρεν, με την προοπτική της συνεργασίας της ομάδας με την Audi. Οι Βρετανοί της McLaren βασίστηκαν στη δική τους ομάδα και αναβάθμισαν τον Αντρέα Στέλλα σε επικεφαλής τους. Η μικρότερη κατηγορία των SUV είναι αυτή που δείχνει να ενδιαφέρει περισσότερο τα τελευταία χρόνια την ελληνική αγορά. Μιας και οι δρόμοι στη χώρα μας δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η μεγαλύτερη τροχή αυτών των αυτοκινήτων προσφέρουν μια αρκετά πιο άνετη εμπειρία οδήγησης σε σχέση με ένα sportive και χαμηλό hatchback. Ο συνδυασμός με την υψηλή θέση οδήγησης και το υποτιθέμενο κύρος ενός SUV δημιουργούν μια κατηγορία υβρίδιο που τα αυτοκίνητά της είναι ένα μείγμα των τυπικών κατηγοριών. Σε αυτή την πολυπληθή κατηγορία, η ισορροπία είναι δύσκολη υπόθεση, μιας και ο μεγάλος ανταγωνισμός κάνει το έργο των σχεδιαστών αρκετά περίπλοκο. Το Mokka και το T-Roc είναι δύο αρκετά χαρακτηριστικά παραδείγματα, που στα χαρτιά είναι σχεδόν ίδια, ενώ στην πράξη οι προσεγγίσεις της Opel και της Volkswagen αντίστοιχα διαφέρουν αρκετά. Η ουσιαστική διαφορά στις εκδόσεις των αυτοκινήτων είναι στο μηχανικό σύνολο. Ο τρικύλινδρος 1200 κινητήρας του Opel αποδίδει 130 ύπους και 23 κιλά ροπής και συνδυάζεται με χειροκίνητο εξάργη βότιο. Η ροπή του κινητήρα θυμίζει diesel, το ίδιο και η λειτουργία του, μιας και τραβάει καλά από χαμηλά. Το T-Roc από την άλλη φοράει το τετρακύλινδρο 1500 TSI των 150 ύπων και των 23 κιλών ροπής, που συνδυάζεται με το 7 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη DSG. Η λειτουργία του είναι παράλληλα και πιο γραμμική, με το σύνολο να δείχνει πιο ραφιναρισμένο. Η κατανάλωση και των δύο κυμαίνεται από 7 έως 8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με το Opel να υπερέχει κατά σχεδόν 1 λίτρο στις περισσότερες περιπτώσεις. Η ανάρτηση του Mokka είναι πιο μαλακή και επιτρέπει εγκάρσεις αλλά και κατά μήκους κλίσης, με το αμάξωμα να κινείται αρκετά. Η ηχομόνωση είναι καλή, με τον κινητήρα να φέρνει περισσότερο ήχο στην καμπίνα.
Από την άλλη, το T-Roc είναι πιο σφιχτό σε πρώτη αίσθηση, αλλά αποσβαίνει καλύτερα τις εγκάρσιες ανομαλίες. Η ηχομόνωση είναι καλή και εδώ, με τις διαφορές να είναι αρκετά μικρές. Η αίσθηση των δύο αυτοκινήτων στον επαρχιακό είναι πολύ θετική, με το τιμόνι να είναι το σημείο που υστερούν και τα δύο, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Παραπάνω βάρος στο Volkswagen θα ήταν ιδανικό και περισσότερη αίσθηση στο Opel αντίστοιχα. Τα πλαίσια και των δύο είναι αρκετά ικανά, παρά την τελείως διαφορετική αίσθηση που δίνουν στον οδηγό. Το T-Roc δείχνει πιο σταθερό, με το Mokka να έχει οριακά καλύτερο κράτημα. Εντός πόλης το αυτόματο υπερέχει, με τις διαστάσεις του Opel όμως να είναι καλύτερες στο παρκάρισμα. Στο ταξίδι οι διαφορές είναι μικρές, με το Volkswagen να υπερτερεί λόγω χώρων. Εκτός δρόμου, η απώλεια πρόσφυσης έρχεται σχετικά νωρίς, μιας και τα δύο αυτοκίνητα είναι δικίνητα. Το T-Roc βέβαια έχει και τετρακίνητη έκδοση, που έρχεται πακέτο με το 2 λίτρο κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου. Το εσωτερικό του T-Roc είναι αρκετά ευρύχωρο, με καλά υλικά και αρκετά ανανεωμένη εικόνα. Η έκδοση R-Line προσθέτει και όμορφες πινελιές στο τιμόνι αλλά και στα καθίσματα. Το Mokka απ' την άλλη είναι αρκετά πιο σφιχτό σε χώρους. Τα υλικά είναι αντίστοιχα και η σχεδίαση αρκετά πιο οδηγοκεντρική. Η τεχνολογία και στα δύο αυτοκίνητα είναι αρκετή, με τις οθόνες του T-Roc να έχουν καλύτερα γραφικά και μενού. Οι μεγαλύτερες διαστάσεις φαίνονται τόσο στο χώρο αποσκευών, με το T-Roc να υπερτερεί κατά 64 λίτρα και να φτάνει τα 414, όσο και στην άνεση των επιβατών, με το μεγαλύτερο μεταξόνιο του Volkswagen να δίνει περισσότερο χώρο στους πίσω επιβάτες. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, μιλάμε για δύο αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις. Το Men T-Roc είναι πιο άνετο σε χώρους και πιο ήσυχο σε σχεδίαση, ενώ ταυτόχρονα δείχνει πιο ραφιναρισμένο. Το The Mokka είναι πιο μαζεμένο σε διαστάσεις, αλλά έχει πιο δυναμική σχεδίαση, με το γαλλικό DNA να του δίνει το κάτι παραπάνω στο απόλυτο κράτημα. Ουσιαστικός νικητής από τη σύγκριση δεν υπάρχει, μιας και οι διαφορές των δύο έχουν να κάνουν κυρίως με την προσέγγιση και τις ανάγκες που πάνε να καλύψουν. Προσωπική επιλογή θα ήταν το Mokka, μιας και το ξεχωριστό του σχήμα με τις ρετρό πινελιές είναι αρκετά πιο ελκυστικό. Βέβαια, αν η χώρικη πρακτικότητα είναι προτεραιότητα, η ζυγαριά αναγκαστικά γέρνει προς το T-Roc. Οι τιμές των δύο δεν διαφέρουν αισθητά, μιας και μια φορτωμένη σε εξοπλισμό έκδοση με αυτόματο κυβότιο κυμαίνεται κοντά στα 30.000 ευρώ.
Speedis Turbo Diesel Master Power Turbos για σκληρή αγωνιστική χρήση. New Genius μηχάνημα βελτίωσης και αναβάθμισης κινητήρων. Rapid FR kit βελτίωσης απόκρισης στο πετάλ του γκαζιού. Kit βελτίωσης κινητήρων μοτοσυκλετών. Εμπορευόμαστε δεκαετίες τώρα δυναμόμετρα. Ναυαρίνου 9, περιοχή Αλφακτέο, Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 753 688, www.turbodiesel.gr. Ανδρέας Κωστής και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Στην εταιρεία Κωστής Parts, σε ένα χώρο 3.000 τετραγωνικών μέτρων, θα βρείτε μια τεράστια γκάμα από καινούργια και μεταχειρισμένα, γνήσια και aftermarket ανταλλακτικά για το γαλλικό σας Renault, Peugeot και Dacia. Με συνέπεια, υπευθυνότητα και 40 χρόνια εμπειρίας, σας εγγυόμαστε την άμεση και ποιοτική εξυπηρέτησή σας. Κεντρικό κατάστημα 7 χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Τηλέφωνο 210-2586-185-186. Αποθήκη Ιωνίας 111, Αχαρνές. 210-2387-878 www.kostisparts.gr. Keratsas Racing Service. Σέρβις, ηλεκτρονικός έλεγχος, έλεγχος air condition, κάρτα καυσαερίων. Θα μας βρείτε Χρυσοστόμους Μήνης 17, Καμίνια Πειραιάς και στα τηλέφωνα 210-4138-523 και 6970-6467-01. Η επαφή με τη θάλασσα, την αρμύρα και η αγάπη μας για το ψάρεμα μας οδήγησαν να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι σε ελληνικές γεύσεις. Βοηθούμενοι από πολλούς ψαράδες φίλοι μας, καθώς και από καπετανέους με τις φοβερές συνταγές τους, προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει απλόχερα η επεριντοσύνη της γαλάζιας θάλασσας. Η πρώτη ύλη είναι φρέσκια, όσο πιο απλά μαγειρεμένη γίνεται. Εξάλλου, η φράση που μας εκφράζει είναι «Τα αμέσως πιο φρέσκα κολυμπούν στη θάλασσα». Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του συστήματος μετάδοσης της κίνησης είναι το σασμάν, κυβότιο σχέσεων ταχυτήτων στα ελληνικά. Ουσιαστικά είναι ο μηχανισμός που επέτρεψε, αρχικά και μέχρι σήμερα, στα αυτοκίνητα να κινηθούν με τους ελαφριούς και εύκολους στην τροφοδοσία κινητήρες εσωτερικής καύσης. Κινητήρες που έχουν χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν απόλυτα με την αυτοκίνηση. Ας δούμε αρχικά και με απλά λόγια ποια είναι η κύρια συμβατότητα των δύο. Ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης σήμερα αποδίδει μια μέγιστη ροπή γύρω στα 300 νιουτόμετρα κάπου στις 3.000 στροφές. Η αριθμή είναι ενδεικτική και όχι απόλυτη. Τι σημαίνουν όμως αυτά? Αν συνδέσουμε τον κινητήρα κατευθείαν με έναν τροχό, στις στροφές της μέγιστης ροπής ο τροχός θα τείνει να περιστραφεί με 3.000 στροφές ανά λεπτό. Με άλλα λόγια, με μια ταχύτητα 565 χιλιόμετρων ανά ώρα αν έχει διάμετρο 50 εκατοστά. Τέλειο θα πει κάποιος. Όχι όμως αν σκεφτούμε ότι την ταχύτητα αυτή καλούνται να διατηρήσουν μόλις 300 νιουτόμετρα ροπής ή πιο απλά κάποια 120 κιλά δύναμης. Και μόνο αν σκεφτούμε την αεροδυναμική αντίσταση, τις τριβές και την όποια κλίση του δρόμου, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτό είναι αδύνατο. Τι κάνουμε λοιπόν, ή καλύτερα τι έκαναν για να φτιάξουν τα πρώτα αυτοκίνητα? Με δύο συστήματα γρανάζιών, ουσιαστικά ένα μικρό γρανάζι που κινεί ένα μεγαλύτερο, πολλαπλασιάζουμε τη διαθέσιμη ροπή που φτάνει στους τροχούς μας. Το ένα σύστημα είναι το διαφορικό, για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει στην εκπομπή οδηγώντας, και το άλλο είναι το κυβότιο ταχυτήτων, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Το κυβότιο ταχυτήτων αποτελείται βασικά από τέσσερις ομάδες κομματιών ανταλλακτικών: το καβούκι, τα γρανάζια, τους άξονες και μαζί όλα τα υπόλοιπα. Το καβούκι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μια και καλείται να αντέξει τη ροπή του κινητήρα
αλλά και τις οριακές τιμές της κατά την αλλαγή ταχυτήτων, χωρίς μάλιστα να παραμορφώνεται σε βαθμό που να απειλεί την ευθυγράμμιση των γρανάζιων, άρα και τη ζωή του κυβωτίου. Στα σημερινά κυβώτια, εγκατεστημένα στην πλειοψηφία του σε Garcia Ibros, η ροπή μπαίνει από δεξιά και βγαίνει επίσης δεξιά. Αυτό μειώνει σημαντικά την κόπωση του κοβουκιού. Αντίθετα, στα παλαιότερα αυτοκίνητα, με το κινητήρα εμπρός και την κίνηση πίσω, η ροπή έβαινε από εμπρός και έβγαινε από πίσω. Αυτό προκαλούσε και συνεχίζει να προκαλεί σε αντίστοιχες διατάξεις πιο έντονες στρεβλώσεις στο καβούκι που αρκετές φορές πάει. Οι άξονες είναι αυτοί που μεταφέρουν τη ροπή από την κινητήρα στα γρανάζια και από εκεί στο διαφορικό και κατά συνέπεια στροχούς. Οποιαδήποτε αστοχία τους να παραμείνουν άκαμπτοι απειλεί ακόμη και με καταστροφή τα γρανάζια που απέχουν μικρόμετρα μεταξύ τους. Είναι ένας παράγοντας που δεν επιτρέπει την επισκευή ενός σασμάν αν δεν αλλάχθουν τα πάντα. Το σημαντικότερο ίσως σημείο ενός κυβωτίου είναι βέβαια τα γρανάζια, μια και αυτή τη φορά δεν μιλάμε για συγχρονισέ, δίσκους και τόσα άλλα που μπορούν να συνθέσουν ένα ιδιαίτερο σασμάν. Τι κάνουν τα γρανάζια? Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι συνήθως ένα από τα 5 ως 1 ζευγάρια που έχουμε σε ένα κυβώτιο, το ένα αποτελείται από 2 ίσια γρανάζια. Σε αυτή την περίπτωση, μία από τις 2-3 πιο μεγάλες σχέσεις, όλη η ροπή του κινητήρα κατευθύνεται στο διαφορικό. Σε κάθε άλλη σχέση, το πώς είναι η διαφορά των γρανάζιων σε αναλογικό μέγεθος μας δίνει ουσιαστικά το μέτρο της σχέσης τους. Δηλαδή, αν έχουμε 2 γρανάζια με το ένα να έχει 10 δόντια και το άλλο 25, η σχέση είναι 2,5 προς 1. Αν το ένα έχει 11 δόντια και το άλλο 22, η σχέση είναι 2 προς 1. Αν το ένα έχει 16 δόντια και το άλλο 18, η σχέση είναι 1,125 προς 1. Αν το εισαγωγείς τώρα δεν έχει λιγότερα δόντια αλλά περισσότερα, παραδείγματος χάρη 18 προς 16, τότε μιλάμε για σχέση 0,889 προς 1. Οι μικρές σχέσεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, έχουν μεγάλες σχέσεις οξύμορα και είναι υπεύθυνες να επιταχύνουν το αυτοκίνητο. Οι πιο μεγάλες ταχύτητες περιορίζουν την επιτάχυνση και φροντίζουν να πέσουν οι στροφές του κινητήρα για οικονομία καυσίμου και πιο ήπια συμπεριφορά του αυτοκίνητου. Τα ζευγάρια γρανάζιων ενός κυβωτίου ταχυτήτων έχουν κατά τεκμήριο λοξά δόντια για να εφαρμόζουν καλύτερα, να φθύρονται λιγότερο και να παράγουν λιγότερο θόρυβο. Εξαίρεση συνήθως τα σετ για την πρώτη ταχύτητα και την όπισθεν που έχουν μεγάλη σχέση και δύσκολα μπορούν να συνδυάσουν τα λοξά γρανάζια, χωρίς το κόστος να εκτιναχτεί χωρίς μάλιστα κανένα λόγο. Τα μικρά διάκυνα ανάμεσα στα γρανάζια, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι σχετικά υψηλές δυνάμεις που ασκούνται απαιτούν εξειδικευμένα λιπαντικά για τα κυβώτια. Αυτά είναι οι βαλβολίνες που έχουν πάρει το όνομά τους από έναν πολύ γνωστό κατασκευαστή λιπαντικών. Το καλύτερο είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες των κατασκευαστών, είτε αυτοκινήτων είτε κυβωτίων, για τις βαλβολίνες και να αποφεύγουμε πειράματα τα οποία μπορεί να αποδειχθούν πανάκριβα στην πορεία. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μπερδεύουμε σε απόδοση και αντοχή τα κυβώτια των καθημερινών μας αυτοκινήτων με αυτά που χρησιμοποιούνται στα αγωνιστικά. Ακόμη και αν είμαστε από τους τυχερούς που το αυτοκίνητό τους φορά ένα σασμάν κατασκευασμένο από τους ίδιους εξειδικευμένους οίκους. Τα κυβώτια θέλουν προσεκτική και ομαλή χρήση για να αντέξουν όσο μπορούν περισσότερο. Σίγουρα έχουμε αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα για αυτόματα κυβώτια με μετατροπής ροπής ή και διπλό συμπλέκτη, ασυγχρόνιστα κυβώτια, αγωνιστικά κυβώτια, δίσκους, πλατό και τόσα και άλλα τόσα. Θα επανέλθουμε άμεσα.